Ταξιδιώτες παρατηρούν πως δίπλα από τον αριθμό της πτήσης τους, στις οθόνες του αεροδρομίου, υπάρχει η ένδειξη «Ακυρώθηκε». Μπροστά στην Ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που είναι πρώτων πυλών και σε μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι διαδρομές από και προς το Ισραήλ είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνουν ή και κάποιες φορές ανέφικτο. Our flight is canceled. We noticed like 2 hours ago. We called the company and they told me to come to the airport, but here in the airport there's no one to help. Πολλοί ταξιδιώτες φεύγουν από το αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, καθώς η πτήση τους ακυρώθηκε, ενώ άλλοι περιμένουν με τις ώρες λόγω των καθυστερήσεων. Δεν λείπουν και εκείνοι που εγκαταλείπουν άρον-άρον το Ισραήλ, φοβούμενοι την επικείμενη Ιρανική επίθεση. We have a delay for an hour and a half. We just know it now, when we came to the airport. Κάποιοι πήραν την απόφαση να μείνουν σε ένα ασφαλέστερο μέρος τις κρίσιμες αυτές ημέρες. The situation is too worse. We come back in the home. How do you feel? Do you feel unsafe here? Yeah, of course. Part of the our passenger are taking flight to Athens or Larnaca, which are the two main airport right now from Tel Aviv. They catch a connection flight from Larnaca or from Athens to the last destination that they want to reach. Παράλληλα, οι πόλεις έχουν αλλάξει όψη και η κίνηση είναι περιορισμένη. Στους 10 μήνες πολέμου είναι πρωτόγνωρη η εικόνα των υποκανονικές συνθήκες πολυσύχναστων δρόμων του Τελαβίβ. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι σχεδόν άδειοι. Αρκετοί είναι αυτοί που παραμένουν προστατευμένοι, ανήσυχοι για μια επικείμενη Ιρανική επίθεση, ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, καθώς οι πτήσεις τους έχουν ακυρωθεί. Παρόμοια εικόνα και τις νυχτερινές ώρες. Κανείς δεν είναι σίγουρος για το πότε θα γίνει η μεγάλη επίθεση. Σε ένα καθεστώς πολέμου, ωστόσο, όλοι είναι σε ετοιμότητα να προστατευτούν.